Λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον. Εσύ το είπες, Ανδρέα. Και εμείς, οι Έλληνες, θέλουμε να έχουμε μέλλον. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Για να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή. Και να μην αφήσουμε κανέναν να πετάξει στα σκουπίδια της ιστορίας όλα αυτά που αξίζουν. Όλα αυτά που μπορούν να μας ξαναπάνε μπροστά. Όλα αυτά που μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά σε ένα κόσμο πιο δίκαιο για όλους. Εμείς δεν ξεχνάμε, Ανδρέα. Και δεν τα ανήκουμε στην ίσο. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, υποτελέ είναι αυτοί να ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Αυτά που σήμερα είναι αυτονόητα, δεν ήταν πάντα. Εσύ, Ανδρέα, το ξέρεις καλύτερα από όλους. Γιατί εσύ άνοιξες τον δρόμο. Εσύ άναψες τη σπίθα. Πώς άρχισαν όμως όλα, Ανδρέα? Ας ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στα 17 σου, για να δούμε το πρώτο που θυμάσαι από την πολιτική. Αυτό που σε σημάδεψε. Η ασφάλεια εκείνη με περιποιήθηκε με την έννοια ότι ύστερα από ένα ξεκίνημα ορνθοκοπήματα στα οποία πίντησα, μου έδεσαν τα χέρια με χειροπέδες πίσω από την πλάτη και προχώρησαν σε βασανισμό γνωστού τύπου, φάλαγγα, ξύλο, σπάσιμα μασέλας, κάπου ένα 48. Η δικτατορία του Μεταξά και ο φασισμός φύτεψαν μέσα σου το σπόρο της απελευθέρωσης και της αλλαγής, Ανδρέα. Αλλά εσύ είχες δρόμο μπροστά σου. Σπουδές. Οικονομικά στην Αμερική. Διακρίσεις. Πρίτανη στη σχολή οικονομικών του Μπέρκλεϊ. Επιτυχίες. Πώς έσπασες το πρώτο αυτονόητο και άφησες πίσω σου μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα στην Αμερική? Πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις και να παραμείνεις στην Ελλάδα για να συναντήσεις τη μοίρα σου? Εγώ ήρθα το 59-60 στην Ελλάδα να μελετήσω την οικονομία της και να διαμορφώσω προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και δεν είχα πάρει την απόφασή μου ως την ώρα που ξεκίνησε το πλοίο, γιατί τότε ταξιδεύαμε με πλοία περισσότερο παρά με αεροπλάνα. Και όταν είδα τον πατέρα μου να χάνεται όπως το πλοίο προχωρούσε, είπα εγώ γυρίζω. Και μόλις έφτασα στην Νάπολη, βγήκα, έκανα ένα τηλεφώνημα και είπα γυρίζω. Δεν φτάσατε καν στην Αμερική δηλαδή? Δεν έφτασα καν στην Αμερική. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Τελικά δεν ήταν η ακαδημαϊκή καριέρα που σε ενδιέφερε, Ανδρέα. Ούτε οι οικονομικές μελέτες. Άλλο ήταν το πεπρωμένο σου. Και μπήκες αμέσως στη φωτιά. Εκλογές 1964. Βουλευτής Αχαΐας. Πρώτες υπουργικές θητείες. Πρώτες εσωκομματικές συγκρούσεις. Εσύ επιλέγεις να διαφοροποιηθείς. Να συσπυρώσεις γύρω σου την κεντροαριστερά. Η Ουλιανά. Αποστασία. Η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου ανατρέπεται. Ανένδοτος. Ο κόσμος βράζει. Βγαίνει στους δρόμους. Και εσύ, Ανδρέα, σηκώνεις τη σημαία του αγώνα. Συναντώμεθα απόψε, πρώτον, για να διακηρύξουμε να καταδικάσουμε το στιγνό πραξικόπημα των ανακτόρων και της ολιγαρχίας της 15ης Ιουλίου του 1965. Συναντώμεθα απόψε για να εκφράσουμε την αγάπη μας, για να αποδώσουμε τιμή στον ελληνικό λαό, στο μεγαλειώδη, τον περήφανο, τον όριμο ελληνικό λαό. Όμως όσο μεγάλος κι αν ήταν ο αγώνας, όσο άσβεστο κι αν ήταν το πάθος, δεν μπορούσε να ξεπεράσει την προδοσία. Κι έτσι φτάνουμε στη Χούντα, Ανδρέα. Η Ελλάδα μπαίνει σε ένα καινούριο μαύρο τούνελ. Συλλαμβάνεσαι. Τραυματίζεσαι, φυλακίζεσαι, απειλείσαι με εκτέλεση.
και είδα τουλάχιστον 30 μαυροσκούφιδες με τα αυτόματα να σπάζουν παράθυρα, να σπάζουν πόρτες και δεν φαντάστηκα ότι ούτε καν επρόκειτο για δικτατορία. Εκείνη τη στιγμή φαντάστηκα επρόκειτο για εκτελεστικό απόσπασμα. Αποφάσισα να μην παραδοθώ. Επήγα στην ταράτσα πάνω από μια σοφίτα, είχα ένα πιστόλι στο χέρι. Με βοήθησε ο γιος μου, ο Γιώργος, να ανέβω. Άκουσα την άγρια φωνή ενός αξιωματικού να λέει στο Γιώργο, με το πιστόλι στον κρόταφο, ή πες μας που είναι ο πατέρας σου ή σε σκοτώνουμε. Τότε σηκώθηκα, είπα είμαι εδώ, κρατούσα πιστόλι, γύρισαν τα αυτόματα και είπαν ή πηδάς ή σε πυροβολούμε. Ποτέ δεν είδα αξιωματικούς και άνδρες τόσο φοβισμένους. Έτρεμαν. Αλλά βέβαια εξετέλεσα την εντολή και επίδειξα. Επίδειξα δυστυχώς, ήταν αρκετό το ύψος και χτύπησε ένα λαμπατέρ. Μου δημιούργησε ένα σοβαρό άνοιγμα στο πόδι και εγχειρίστηκε το την επόμενο πρωί στο γουδί. Αρχές του 1968 φεύγεις από τη χώρα. Εσύ όμως δεν κάνεις διακοπές. Συνεχίζεις, Ανδρέα. Κουβαλάς μαζί σου τα μαθήματα που πήρες από την αποστασία. Τη δύναμη που άντλησες από τους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους αυτής της χώρας. Έχεις ήδη ζήσει και έχεις αναλύσει βαθιά το ρόλο των Αμερικάνων και των Ελλήνων υπηρετών τους στην εγκαθίδρυση της Χούντας. Τώρα πια ξέρεις την αποστολή σου. Το σχέδιο για την Ελλάδα της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης αρχίζει και γίνεται πιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου. Ιδρύεις το ΠΑΚ. Διαμορφώσαμε ένα απελευθερωτικό κίνημα, το ΠΑΚ, το οποίο ξαπλώθηκε σε ολόκληρο το χώρο του πλανήτη, με εξαίρεση, θα έλεγα, την Ασία και ίσως την Αφρική. Αλλά το ΠΑΚ πραγματικά σήκωσε τη σημαία του σε όλη την Ευρώπη, κυρίως δυτική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το ΠΑΚ έκανε το ελληνικό πρόβλημα, πρόβλημα των προοδευτικών ανθρώπων ολόκληρου του πλανήτη. Και ταυτόχρονα προετοίμασε τη μεγάλη πορεία προς την αλλαγή. Η Χούντα πέφτει. Εσύ επιστρέφεις στην Ελλάδα. Παρουσιάζεις τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Το 1974, στις 3 Σεπτέμβρη, όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, που συγκεντρώνει τις μνήμες και τους αγώνες τόσων γενεών. Κάνεις την πρώτη σου ανοιχτή ομιλία στη νεολαία στο Καστρί. Με την προεκλογική εκστρατεία του 1974 αρχίζεις την πορεία για τη μεγάλη αλλαγή. Υπάρχει μια ιστορική στιγμή που ο λαός έχει το λόγο. Δεν ήταν το 44, δεν ήταν το 64, είναι το 74. Και αυτό, λαέ της Θεσσαλίας, και αυτό, λαέ της Θεσσαλίας, γιατί εξαντλήσανε την τράπουλα. Δεν έχουν πια άλλα τεχνάσματα, άλλες δυνάμεις για να καταπιέσουν τον περήφανο, αγέροχο αυτό λαό που δεν ξεχνά ούτε το μετάξα, ούτε την κατοχή, ούτε τον εμφύλιο πόλεμο, ούτε την οκτάετία του Καραμανδί, ούτε την επτάετία του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη. Οι εκλογές του 1974 ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα.
το κίνημα αρχίζει και οργανώνεται. Η λαϊκή συμμετοχή γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Στις εκλογές του 1977 το ΠΑΣΟΚ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει. Μένουν μόνο 4 χρόνια. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σύγκρανε. Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία δεν είναι προεκλογικό σύνθημα. Είναι επιταγή του ελληνικού λαού. Με το ζωνά, καλημέρα, είναι καλημέρα. Με το ταούρι και με το ζουρνά, καλημέρα, είναι καλημέρα. Το 1981 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές με 48,1%. Είναι η ώρα της αλλαγής. Ο λαός γεμίζει τους δρόμους και τις πλατείες. Οι ταπεινοί και οι καταφορονεμένοι του χθες γιορτάζουν. Και μαζί τους γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Και δεν γιορτάζουν απλά μια μεγάλη νίκη, Ανδρέα. Γιορτάζουν τη μεγάλη αλλαγή που μόλις ξεκίνησε. Είχες υποσχεθεί ότι η Ελλάδα θα αλλάξει. Και το έκανες πράξη. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφομένοι να πάμε μπροστά. Θα φύγουν οι φάκελοι που δικάζουν το λαό μας σε εθνικόφωνες και σε μοιάσματα. Θα αναγνωριστεί επιτέλους στην Ελλάδα, ύστερα από τόσες δεκαετίες, η εθνική αντίσταση. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός καταθέτει στεφάνι και τιμά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Για μας είναι προσφορά τιμής σε εκείνους που έπεσαν μαχόμενοι για την εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία, για τη ελευθερία και την πρόοδο, και που άνοιξαν το δρόμο για να υπάρχει σήμερα μια κυβέρνηση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα κράτος με το όνομα Μακεδονία ή παραγωγά του στα βόρεια σύνορά μας. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Ήρθα να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και ο ελληνικός λαός θα παράσχει, παρέχει και θα παράσχει αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία, ανεξαρτησία. Από ξένες δυνάμεις, ελεύθεροι από κατοχικά στρατεύματα. Η εξωτερική πολιτική γίνεται περήφανη, ανεξάρτητη, αδέσμευτη. Μόνο με ισοτιμία και ψηλά το κεφάλι συναλλασσόμαστε με οποιαδήποτε χώρα, μεγάλη ή μικρή. Η Ελλάδα αποκτά διεθνή ρόλο. Παίρνει πρωτοβουλίες, υψώνει το ανάστημά της και διεκδικεί όσα της ανήκουν. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Μέχρι και η Θάτσερ που δήλωσε «Δεν το συμπάθησα, αλλά ποτέ δεν έφυγε από συνάντηση κορυφής χωρίς να πάρει κάτι για τη χώρα του». Εδώ όμως νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε μία παρένθεση, Ανδρέα. Ας ταξιδέψουμε στο 1989 για να θυμηθούμε την προσπάθεια του ελληνικού κατεστημένου να ματαιώσει το έργο σου, να σε σπηλώσει, να ανατρέψει την κυβέρνησή σου,
να καταλάβει και πάλι με βρώμικες μεθοδεύσεις την εξουσία. Για το βρώμικο 89 μιλάμε, Ανδρέα. Στόχος τους ήταν η δική μου πολιτική και ηθική εξόντωση. Η διάλυση του ΠΑΣΟΚ και ο κατακερματισμός της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Απέτυχαν ικτά με τη δεκάμενη δημόσια διαδικασία. Η αλήθεια εκδικήθηκε τους σκευωρούς. Θα μείνουν με τη μαύρη προπαγάνδα του. Ο λαός έχει πάρει την απόφαση του. Ο κύκλος της παρακμής έκλεισε οριστικά. Ήρθε η ώρα ο λαός πηγαίνοντας στην κάλπη θα τους πει ξεκάθαρα. Φτάνει πια. Επιτέλους τέλος. Και πάλι πασό. Αυτά όμως είναι η βρώμικη πλευρά της ιστορίας, Ανδρέα. Όπως και εσύ, έτσι και εμείς προτιμούμε τη φωτεινή πλευρά της. Ας θυμηθούμε κάποιες από τις μεγάλες τομές που έφερε στη χώρα. Με εσένα, αφηγητή. Για όλους στην πρώτη φάση, 40 ώρες εργασίας. Αργότερα, μείωση. Για όλους, πληρωμένη άδεια 4 εβδομάδων. Με στόχο και την 5η εβδομάδα. Θα καθιερώσουμε, ελληνική λαέ, εθνικό κατώτατο όριο συντάξεων, ώστε οι συντάξεις να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση και θα επιβάλλουμε επίσης την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Στόχος μας είναι βέβαια να φτάσουμε σε συντάξεις που θα είναι το 80% των ενεργεία αποδοχών στα 35 χρόνια. Αισθάνομαι έναν προσωπικό ακατάλητο δεσμό με τον αγρότη και την αγρότη. Και απευθύνω και προς τον αγρότη της πατρίδας μας μια διαβεβαίωση. Θα στηρίξουμε το αγροτικό του εισόδημα είτε το θέλει είτε δεν το θέλει η ΕΟΚ. Γνωρίζετε βέβαια ότι την υγεία θα την κοινωνικοποιήσουμε. Θα υπάρξει εθνικός φορέας υγείας. Κάθε πολίτης θα έχει τα ίδια δικαιώματα για περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα. Μπροστά στην αρρώστια και στο θάνατο δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Εκπαιδευτική επανάσταση. Αυτό εννοώ με τη λέξη μεταρρύθμιση στον χώρο της παιδείας. Για μια Ελλάδα που να ανταποκρίνεται στο όραμα της νέας γενιάς. Θα αυξηθούν, λαέ των Αθηνών, τα οικογενειακά επιδόματα. Και θα ιδρύσουμε βρεφο νηπιακούς σταθμούς όσους χρειάζονται για να συμμετάσχει και η γυναίκα στην παραγωγική διαδικασία. Και ήρθε η ώρα επιτέλους νομικά τουλάχιστον και άμεσα να υπάρξει ισότητα άντρας με γυναίκα. Είναι απαράδεκτο το σημερινό καθεστώς. Στον αστικό κώδικα θα καθιερώσουμε μια για πάντα την πλήρη ισότητα γυναίκας με τον άντρα. Στη σημερινή Ελλάδα, Ανδρέα, δεν είναι και τόσο αυτονόητο ότι οι νικητές των εκλογών τηρούν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Το αντίθετο μάλιστα. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, Ανδρέα. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Να διεκδικήσουμε πίσω ξανά αυτά που μας αφαίρεσαν. Να αγωνιστούμε για να ξαναχτίσουμε το κοινωνικό κράτος. Να αγωνιστούμε για περισσότερη δημοκρατία, για πραγματική ισονομία. Να αγωνιστούμε για να ξαναγίνει ο λαός μας πάλι κυρίαρχος στον τόπο του. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να ανήκει στους Έλληνες, Ανδρέα.
οραματίζουμε την πατρίδα μας να περνά τις συμπληγάδες με αισιοδοξία και ιστορική πίστη στην αποστολή του ελληνισμού. Οραματίζουμε έναν κόσμο δικαιότερο, ασφαλέστερο και ευημερούντα να απαντά στον κόσμο της βαρβαρότητας. Η ελπίδα μπορεί να γίνει πράξη με ένα νέο ΠΑΣΟΚ που μαζί θα κτίσουμε. Το ΠΑΣΟΚ των ονείρων μας και των προσδοκιών του λαού μας. Εμπρός λοιπόν για νέες μάχες και νέες νίκες. Νέες μάχες και νέες νίκες για την Ελλάδα, για την ελπίδα, για τη δημοκρατία, για το λαό. Και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Το ΠΑΣΟΚ δεν γεννήθηκε για να αποτελέσει διάτοντα αστέα στα δημόσια πράγματα του τόπου. Ούτε χαρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται σε τιμάρια. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά. Χορεύει πάνω στον ταούλι κι αρχινά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στη ποδιά, μια Παναγιά.